Περισσότεροι από 50 κάτοικοι της περιοχής μαζί με ακροδεξιούς πήγαν στο κέντρο κράτησης λαθρομεταναστών στο Παρανέστη Δράμα. Προσπάθησαν, όπως βλέπετε, να μπουν μέσα στο στρατόπεδο, το παλιό στρατόπεδο που τώρα έχει μετατραπεί σε κέντρο κράτησης λαθρομεταναστών. Οι αστυνομικοί τους απόθεσαν, έκαναν χρήση χημικών και τότε αρκετοί από αυτούς πέταξαν πέτρες, μαδέρια. Είχαμε δηλαδή εκτεταμένες συμπλοκές και μάχες σώμα με σώμα. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί εκτός από τη χημικά έριξαν και δακρυγόνα και λίγο αργότερα θα δούμε στα πλάνα ότι ένας εκ των κατοίκων πήρε μία, βλέπουμε και τους τραυματίες, ήταν τρεις τραυματίες συνολικά, δύο κάτοικοι. Βλέπουμε αυτό σας έλεγα πριν, ένας κάτοικος παίρνει καραμπίνα και πυροβολεί στον αέρα τρεις φορές. Και ένας άλλος, πιθανότατα φίλος του, προσπαθεί να τον σταματήσει, πλησιάζει με την καραμπίνα προς το κέντρο κράτησης λαθρομεταναστών, τον σταματάει και του παίρνει την καραμπίνα και τον αφοπλίζει. Να πούμε λοιπόν ότι είχαν τρεις τραυματίες, δύο κάτοικοι και ένας αστυνομικός, ευτυχώς ελαφρά.